Στη διαχείριση των απογείτων, στη διαχείριση των σκουπιδιών, στην κατάσταση που επικρατεί στο νομό και μετά τη δημιουργία του φορέα, του συνδέσμου να το πω έτσι, που δημιουργήθηκε και θα πρέπει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να πάρει αποφάσεις, τελικές αποφάσεις, το τι πρέπει να γίνει στο νομό. Γενικότερα το πρόβλημα, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, αντιμετωπίζεται από όλη την Ελλάδα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το σοβαρότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή την περίοδο και λόγω του καλοκαιριού. Απόψε στο στούντιο φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Σκυρίδιδας, τον κύριο Κατσαφάνα. Καλησπέρα. Τον κύριο Ψαράκη, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου, ο οποίος έχει λάβει μέρος και στην ομάδα η οποία έκανε κάποια έρευνα πάνω στο θέμα των σκουπιδιών. Και τον κύριο Τσαμούλο, τον Νίκο του Τσαμούλο, σαν εκπρόσωπο του Συλλόγου των Φιλικών, ο οποίος είχε ασχοληθεί και ασχολείται με το σκουπιδότοπο της Τρίπολης. Τον παράνομο, τονίζουμε. Τον παράνομο. Όλοι οι σκουπιδότοποι, όλες οι χωματερές είναι παράνομες και δεν έχουν δημιουργηθήκανε έτσι όπως δημιουργηθήκανε και παραμένουν να είναι παράνομες. Σύμφωνα και με τον νόμο τον ελληνικό, σύμφωνα και με τις διρεκτίβες της ΕΟΚ που είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε. Εγώ είπα το παράνομο να το τονίσω, γιατί εκτός από ότι ξεχνάγαμε αυτή την έννοια μέσα σε κάθε φορά που αναφέραμε το σκουπιδότοπο ή το λέγαμε χωματερή, υπήρχε μια γνωμοδότηση, την οποία την έχουμε μαζί μου από το Υπουργείο ΠΕΧΟΔΕ, που έδινε έτσι εικονικά μία άδεια μέχρι το 2003, ήταν βέβαια μέχρι τέλος του 3, ότι μπορούν στις χωματερές τις παράνομες, τις οποίες δεν τις τόνιζε έτσι, να ρίχνουν τα σκουπίδια που είχαν βρεθεί λύση τότε. Βέβαια φτάσαμε στο 6 και τώρα αυτά θα συζητήσουμε. Γι' αυτό ανέφερα το παράνομο. Γνωρίζουμε ότι όλες είναι παράνομες. Όλες οι χωματερές, κύριε Τσαμούλου, είναι παράνομες. Βέβαια, το γνωρίζουμε. Καμία δεν είναι νόμιμη να λειτουργεί. Εμείς, κύριε Παπαϊλίου, έχουμε κουραστεί να ακούμε για μελέτες και προμελέτες. Και δυστυχώς οι μόνοι που πληρώνουν την ύβηση σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι κάτοικοι της περιοχής Φιλικών, με τον σκουπιδότοπο ο οποίος μονίμως αυξάνεται ο όγκος του και καίγονται περισσότερα σκουπίδια. Θα το δούμε αυτό και στο τέλος. Θα το δούμε, βεβαίως θα το δούμε. Αλλά θέλω να πω ότι καλές οι συζητήσεις, καλά όλα αυτά. Εμείς προχτές μάθαμε την Τετάρτη ότι ο φορέας διαχείρισης, όπου ο κ. Κατσαφάνας είναι αντιπρόεδρος, πήρε αυτή την απόφαση για εργοστάσιο επεξεργασίας. Και χαρήκαμε ιδιαίτερως και κάναμε ένα έκτακτο συμβούλιο και μάλιστα είναι και γιατί στην Ελλάδα είναι υπέρ το φαινόμενο όταν κάτι γίνεται καλό όλοι να βγαίνουν και να λένε «Α, αυτό ξέρετε το είχαμε πει και εμείς και πάει να γίνει και παγκόσμιο φαινόμενο αυτό». Ο Σύλλογος Φιλικών με έγγραφο που έχει καταθέσει στο Δήμο Τρίπολης και στην Ομάρχη Αρκαδίας το 2004-19 εβδόμου, το έχω εδώ πέρα, είναι στη διάθεσή σας, είχε προτείνει από τότε ότι γιατί συζητάτε για χυτά, όταν όλη η Ευρώπη χρησιμοποιεί ολοκληρωμένη διαχείριση σκουπιδιών. Χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες όπως ο κ. Κατσαφάνος μπορεί να έχει ασχοληθεί, πώς θα γίνει, αν μπορεί να μετατραπεί ο χυτά ή ο χυτή. Εμείς βλέπουμε ότι 31/12/7 τελειώνουν τα χρήματα που δίνονται για να γίνουν τα χυτά. Τα χυτά μπορούν να μετανομαστούν και να χρησιμοποιηθούν ως χυτή, όπως λέει ο κ. Ψαράκη, συμφωνώ αυτό απόλυτα. Ας πάρουμε και τη διπλανή γούβα, τη μία χρονιά έκανε 200 εκατομμύρια δραχμές, την άλλη έκανε 100 και όσο πέραγαν τα χρόνια έπεφτε και η τιμή τους. Θα τα πούμε και αυτά αν έχετε διάθεση να τα ακούσετε. Το πούμε, αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχε ένας γενικότερος έρωτας με την περιοχή μας εκεί πέρα, την οποία από το 83 που ήρθε ο σκουπιδότοπος ήταν για 2-3 χρόνια, γέμισε, βγάλατε πολύ ωραία πλάνα ότι. Και είπαν και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και ο νυν και ο πρώην ότι ναι, παίρναμε σκουπίδια από άλλους δήμους που εμείς το παλεύαμε νομικά και δεν παίρναμε απάντηση. Και ξαφνικά βλέπουμε σήμερα. Να το δούμε και σήμερα, κύριε Τσαμπρό. Να το δούμε, αλλά εγώ επιμένω σε αυτό που είπα πριν. Για τις παράνομες χωματερίες. Γιατί παράνομες χωματερίες μπορεί να είναι όλες, κύριε Παπαϊλίου, αλλά δεν έχει διαφορά οι ταγαράδες με το Δήμο Τρίπολης. Έτσι, αυτό πρέπει να το πείτε. Εντάξει, ο εισαγγελέας εδώ πέρα από τον κυνηγάει, ο εισαγγελέας παρά του Αρείου Πάγου για να κάνει κινήσεις προκατακτικές, όπως λέει εδώ πέρα. Και πήγαν όλοι οι υποψήφοι τώρα γιατί είναι εκλογές, αλλά και άλλοι άνθρωποι ενεργοί στην Θεσσαλονίκη και κάνανε μηνύσεις γιατί πήρε φωτιά τα Γαράδες. Λες και τα Γαράδες είναι η μοναδική περιοχή στον κόσμο που έχει χωματερή. Όταν εμείς πέρσι πνιγόμασταν 25 μέρες, δεν είδαμε κανένα εισαγγελέα να κυνηγάει κανέναν, ούτε να κάνει προκατακτική εξέταση, ούτε να τελεί αδικήματα. Θα τα πούμε, δώστε μου το χρόνο στην πορεία να σας πω αναλυτικά και με ντοκουμέντα τι ακριβώς συμβαίνει. Επανέρχομαι στην πρώτη ερώτηση. Γιατί εγώ αυτό το θέμα γνωρίζω πολύ καλά. Πρώτο πρόβλημα. Τις χωματερές. Με την ιδιότητα που έχετε χρειαστεί νέα χωροθέτηση για να πάμε σε διατάφτα. Οπωσδήποτε νομικά. Πολύ ωραία. Πριν 2 χρόνια ακριβώς, έχω και τη συνέντευξη εδώ πέρα. Όπως είπε τώρα ο κ. Δήμαρχος, καθόλου δεν θα χρειαστεί χρόνο. Κάναμε 2 χρόνια και ακόμα δεν έχει καταλήξει ο χυτά. Και εκεί που λέμε πάμε να καταλήξουμε στο χυτά, εγώ δεν λέω να πάμε σε μια
ξεπερασμένη μορφή. Συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Νέος Φορέας. Διαχείριση θέλουν όλοι. Δεν διαφωνούμε. Αυτό που εμείς δεν μπορούμε άλλο γιατί αγωνούμε και έχουμε αγανακτήσει είναι να μας δώσει τουλάχιστον αν πάμε σε μια τέτοια διαχείριση, επειδή είμαι σίγουρος ότι θα κάνει πάνω από 2-3 χρόνια πάλι. Πόσο? Πάνω από 2-3 χρόνια πάλι. Με φοβίζει πολύ αυτό. Όχι, τα δεν έκανε 2-3 χρόνια. Όχι, όχι, τα. Και δεν έγινε. Δεν καταλάβατε, λέω για τη νέα, για τη νέα μέθοδο. Η νέα μέθοδο θα κάνει άλλα τόσα δεκαετία. Όχι, δεν θα κάνει και ο Παπαϊδίου, να σα πω γιατί θα κάνει. Γιατί άμα πάει το 31-12-8, τα πρόστιμα που θα πληρωθούν που είναι και η τρίτη παράταση που παίρνει, θα μετακυλήσουν σε εμά του πολίτε, στου δημότε. Ποιο θα τα πληρώσει όλα αυτά τα πρόστιμα. Αν δεν έχει τελειώσει μέχρι το 2009 τα πάντα, θα σου εξηγήσω. Ωραία, να έχει τελειώσει μέχρι το 2009. Μέχρι το 2009, πού θα πετύχουν τα σκουπίδια. Εκεί που πάνε. Εκεί που πάνε. Με νόμο του κράτου. Ποιο νόμο του κράτου. Εδώ έχω άδεια του. Δεν μπορεί να βγάλει ΠΕΧΟΔΕ. Μισό λεπτό. Σα παρακαλώ. Μισό λεπτό. Έχω άδεια του ΠΕΧΟΔΕ και τη νομαρχία που δεν έχουν δώσει ποτέ αδειοδότηση στην παράνομη ματέρια του Δήμου Τρίπολη. Δεν ξέρω τι άλλε. Έχετε δίκιο. Σε καμία. Τότε ποιο είναι ο νόμο του κράτου. Ότι καλύπτω τα παράνομα. Δεν μπορώ να καταλάβω, τότε δεν υπάρχει κράτος και δεν το έχουμε καταλάβει. Να συνεχίσουμε και θα φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, κύριε Τσαμούρο, είπα προηγούμενα ότι θα φτάσουμε και εκεί. Κύριε Παπαϊλίου, να πω κι εγώ κάτι. Αυτά τα χρήματα που ακούμε εδώ πέρα, τον ταβάνι και όλα αυτά, που συμφωνούμε απόλυτα, μακάρι και μακάρι να γίνουν, έχει προϋπολογιστεί στο φορέα τι θα γίνει με την αποκατάσταση που είναι το επόμενο βήμα, γιατί είναι και αυτό ένα βήμα από το επόμενο. Υπάρχουν δηλαδή χρήματα ξεχωριστά για αποκατάσταση, η οποία θα γίνει αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Εμείς που κάπου να πηγαίνουμε, οι άλλοι χώροι θα δουλεύουν. Ορίστε. Οι άλλοι χώροι θα είναι η χαβά. Αυτό λέω. Θα πρέπει δηλαδή να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και μετά να κλείσουν οι χαβά. Αυτή τη στιγμή ο φορέας, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Και πώς θα γίνει η αποκατάσταση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αποκατάσταση. Νίκο, εσύ έφτασε τότε από εκεί. Να άκουσα ότι ο φορέας θα ηγηθεί και για την αποκατάσταση. Βεβαίως, αλλά έφτασε στο τέλος. Είναι το τελικό στάδιο αποκατάσταση. Εγώ αυτό που με καίει εμένα και τους πολίτες φιλικών λέω. Αυτό δεν σε καίει αυτό, Νίκο. Σε καίει να σταματήσει να πηγαίνει. Αν σταματήσει και μείνει έτσι. Είμαστε καλμένοι. Καταρχήν σε καίει για να σταματήσει. Γιατί όπως βλέπεις μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει. Δεν μάλλον έχει αυξηθεί. Και κοιτά να γίνει η αποκατάσταση, θα γινόταν δηλαδή την ίδια στιγμή, θεωρείς εσύ. Δεν ξέρω, ρωτάω. Άμα ήξερα η και αποκατάσταση. Εγώ βλέπω. Ρωτάω. Κύριε Παπαϊλή, να κάνω μια ερώτηση. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Θέμα με το σταθμού μεταφόρτωση. Δηλαδή τα τρόπε το Λεωνίδιο που θα πρέπει να έρχονται καθημερινά ή μια φορά στις δύο μέρες. Θα πάνε σε ότι θα περιμένουν να κάνουν το εργοστάσιο. Μισό λεπτό. Θα τα φέρουν στο εργοστάσιο. Πώς θα τα φέρουν, διότι αν ένα φορτηγό. Ποιο φορτηγό. Θα πηγαίνω, έρχεται κάθε μέρα το φορτηγό από τα τρόπαια για να φέρνει τα σκουπίδια. Μα δεν είναι πρακτικό αυτό, δεν μπορεί να το δεχτεί. Αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως με τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και πού θα γίνουν αυτοί. Θέλω να πω ότι ο προϋπολογισμός των Δήμων όσον αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών δεν αλλάζει. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι εξτρά θα πληρώνει και κάποια χρήματα. Μακάρι να πληρώνει, αλλά και να λυθεί το πρόβλημα. Να πληρώνουμε, αλλά να λύσουμε. Λέμε ότι αν έχει δημιουργηθεί μονάδα, θα έχει λυθεί. Θα έχει λυθεί άμα έχει δημιουργηθεί μονάδα αυτή. Έτσι όπως τα λέτε. Εγώ τα κόστη πάντα. Όλα θα έχουν λυθεί. Το 2006 που είμαστε σήμερα, υπάρχουν όπως υπήρχαν πριν από μια δεκαετία, 15 ετία οι ονομαζόμενες χωματερές. Οι ανεξέλεκτες μάλιστα χωματερές και έχει γεμίσει ο νομός μας από σκουπίδια, κύριε Κατσαφάνα. Ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι τουλάχιστον αυτή τη φορά, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα υλοποιηθούν κάποια πράγματα και θα λυθεί το πρόβλημα των σκουπιδιών.